Η πρόσφατη αποστολή της NASA στο φεγγάρι μετέδωσε το τελευταίο live βίντεο της Γης λίγο πριν επιστρέψει στον πλανήτη μας. Το διαστημικό σκάφος Orion ολοκλήρωσε με επιτυχία την προσγείωσή του στις 11 Δεκεμβρίου, αφού μετέδωσε ένα επικό ζωντανό βίντεο του πλανήτη μας κατά τη διάρκεια των τελευταίων ωρών της αποστολής Artemis 1. Ο σκοπός της μη επανδρομένης αποστολής ήταν να ελεγχθεί εάν το πρόγραμμα Artemis είναι έτοιμο να μεταφέρει ανθρώπους στο φεγγάρι. Και όπως φαίνεται, πήγε αρκετά καλά, καθώς το Artemis 1 ολοκλήρωσε όλους τους κύριους στόχους του. Η εκτόξευση του διαστημόπλοιου σε τροχιά γύρω από το φεγγάρι και η επανείσοδός του στη γήινη ατμόσφαιρα με υψηλές ταχύτητες ήταν επιτυχής, όπως και οι προσταλάσσεις στον Ειρηνικό ωκεανό κοντά στο πλοίο ανάκτησης. Το Orion είναι ένα διαστημόπλοιο που σχεδιάστηκε για να μεταφέρει ανθρώπους και πέταξε μακρύτερα στο διάστημα από το Apollo 13. Ο προηγούμενος κάτοχος του ρεκόρ, το Apollo 13, έφτασε μόνο μέχρι τον κύκλο γύρω από το φεγγάρι λόγω έκτακτης ανάγκης στο διαστημόπλοιο. Η αποστολή Artemis 1 Orion υπόσχεται να φέρει την ανθρωπότητα ένα βήμα πιο κοντά στην εξερεύνηση του διαστήματος. Θα παράσχει ανεκτίμητες γνώσεις για το πώς μπορούμε να προετοιμαστούμε καλύτερα για πτήσεις μεγαλύτερης διάρκειας. Παράλληλα, θα μας δώσει σημαντικά δεδομένα για ανεξερεύνητες περιοχές σε όλο το ηλιακό μας σύστημα. Η χθεσινή προσγείωση του Artemis 1 στο νερό έγινε στην επέτειο ενός άλλου ορόσημου του προγράμματος Apollo, του Apollo 17, που ήταν η τελευταία επανδρομένη αποστολή που προσεδαφίστηκε στο φεγγάρι και πραγματοποιήθηκε στις 11 Δεκεμβρίου 1972. Το Artemis 2 θα είναι το πρώτο από μια σειρά διαστημοπλοίων που θα φιλοξενεί πλήρωμα, το οποίο θα δοκιμάσει τα συστήματα υποστήριξης ζωής. Το Artemis 1 δοκίμασε τα συστήματα αυτά μόνο σε ομοιώματα. Εάν η αποστολή Artemis 2 πραγματοποιηθεί όπως έχει προγραμματιστεί το 2024, θα ακολουθήσει μια άλλη αποστολή που αναμένεται να φέρει αστροναύτες στο φεγγάρι το 2025 ή το 2026. Αν και δεν είναι απαραίτητο για μια επιτυχής ελληνιακή προσεδάφιση, η NASA αναπτύσσει επίσης έναν διαστημικό σταθμό με την ονομασία Gateway. Ο οργανισμός σχεδιάζει να ολοκληρώσει πολλές αποστολές, τόσο με πλήρωμα όσο και χωρίς, κατά τη δεκαετία του 2020 και τα χρόνια μετά από αυτή.